Δύο ήταν οι θρασίτατοι διαρρήκτες που εισήλθαν στο κατάστημα με χρώματα, πολυμέρη με βλαχάβα και τους κατέγραψε το κλειστό κύκλωμα της κάμερας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αφαίρεσαν περίπου 400 ευρώ από τα ταμεία του καταστήματος. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, κύριος Παύλος Πάνος, τοποθετήθηκε στον Άστρα για όλα όσα συνέβησαν τις τελευταίες ώρες. Ο γύρω-γύρω είναι περιμετρικά καλυμμένο με τζαμαρίες κλπ. Με αυτοκόλλητα, δεν μπορεί να έχει πρόσβαση κάποιος. Εδώ υπάρχει, θεωρώ, δύο άτομα τουλάχιστον, γιατί ανέβηκαν με σκάλα στον πρώτο όροφο, έσπασαν το τζάμι του πρώτου ορόφου, περνάνε έρποντας από πάνω από τον πρώτο όροφο στο ισόγειο, διασχίζουν σχεδόν όλο το μαγαζί και ανοίγουν το σιρτάρι, ανοίγουν τα κάτω ντουλάπια, ψάχνουν και για άλλα πράγματα. Γύρω στα 8-9 λεπτά κράτησε όλη αυτή η διαδικασία και φεύγουν ξανά ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Πρώτον, δείχνει ότι είναι γνώστες του αντικειμένου, κακό αυτό, και δεύτερον δείχνει ότι όλα στην κοινωνία μας γύρω γύρω, επειδή καθημερινά βλέπω και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, δυστυχώς δεν λειτουργούν όλα ρόδινα και όλα ωραία όπως θέλουν να τα περιγράφουν κάποιοι. Βλέπουμε πέτες, βλέπουμε παραμελημένους, βλέπουμε κλέφτες, βλέπουμε το ένα, βλέπουμε το άλλο. Δεν είναι έτσι λοιπόν τα πράγματα στην πόλη μας, είναι λίγο διαφορετικά. Βλέπουμε ανθρώπους παραμελημένους, βλέπουμε ανθρώπους που δεν τους έχουμε δώσει σημασία, βλέπουμε ανθρώπους πεινασμένους. Και μακάρι να μην το νιώσει κανένας αυτό που ένιωσα σήμερα, το να ανοίξουν το μαγαζί οι συνεργάτες μου το πρωί και να μου πούν ότι λείπουν πράγματα, είναι σπασμένα τζάμια, είναι όλο. Το έχω ξαναζήσει στο παρελθόν, άλλη μια φορά πριν 10 χρόνια περίπου. Πιστέψτε με, είναι πολύ, πολύ, πολύ δύσκολο και άσχημο συνέστημα.